984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. 101 οι θάνατοι και 18.834 τα κρούσματα χθες στη χώρα σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΟΔΗ. Τρεις ηλικιωμένοι που έχασαν τη μάχη και νοσηλεύονταν στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Ρεθύμνου. 239 οι ασθενείς σήμερα στα νοσοκομεία της Κρήτης. Οι 203 στις κλινικές COVID και οι 36 σε μονάδες εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων 26 διασωληνωμένοι. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου διακομίζονται τα τελευταία 24 ώρα ασθενείς με κορονοϊό από τα Χανιά, καθώς στο νοσοκομείο Άγιος Γεώργιος οι δύο κλινικές COVID γέμισαν και δεν υπάρχει περαιτέρω δυνατότητα αύξησης των κλινών. Την επίταξη ιδιωτικών κλινών ζητά ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσηλευτικού Ιδρύματος. Στη δεύτερη θέση πίσω από την Κροατία, σε αριθμό θανάτων από κορονοϊό, 1 εκατομμύριο πληθυσμού η Ελλάδα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με τα διεθνή στοιχεία από το Our World in Data, και στην τέταρτη θέση σε απόλυτο αριθμό ημερήσιων θανάτων πίσω από Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία. Καμπανάκι από τον καθηγητή παθολόγο ανατομίας στο Πανεπιστήμιο Σαπιέντζα της Ρώμης, Κώστα Γιανακάκη, από τον 1984 σήμερα, καθώς οι επιστήμονες στην Ιταλία ανησυχούν με την αύξηση του αριθμού των θανάτων και μάλιστα σε απλές κλίνες COVID-19. Όπως είπε, η λάθος εικόνα της πολιτικής διαχείρισης δίνει μήνυμα εσφαλμένα του εφησυχασμού στους πολίτες ότι θα νοσήσουν ήπια, με αποτέλεσμα να φτάσουν πολύ αργά στα νοσοκομεία. Κατά τον ίδιο, η χαμηλή γονιδιωματική επιτήρηση ελληλούχησης στην Ιταλία, σημειώνοντας ότι στην Ελλάδα είναι ακόμα μικρότερη, δίνει και θολή εικόνα για το ποια εκδοχή του ιού αυτή τη στιγμή οδηγεί σε αύξηση θανάτων στα νοσοκομεία και μάλιστα εκτός ΜΕΘ. Η ανεπαρκής ανοσία λόγω πλημελούς εμβολιασμού και συμμόρφωσης θα οδηγήσει σε παρατεταμένη παρουσία του ιού, αυξάνοντας και την πιθανότητα των μεταλλάξεων. Οι ειδικοί συμφωνούν στην αδυναμία προβλέψεων και επισημαίνουν την ανάγκη τήρησης των μέτρων και συνέχισης των εμβολιασμών, είπε χθες η Μαρία Θεοδωρίδου, ομότιμη καθηγήτρια παιδιατρικής και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Ανοίγει την Πέμπτη η πλατφόρμα για την τέταρτη ενισχυτική δόση εμβολίου στους ανοσοκατασταλμένους. Διευκρινήσεις για την επιβολή του προστίμου στους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών έδωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής. Για ειδικές περιπτώσεις που χρήζουν περαιτέρω εξέτασης, οι πολίτες θα έχουν δικαίωμα με χρήση των κωδικών TaxisNet και μέσω της πλατφόρμας εμβόλιο.gov.gr να υποβάλουν δικαιολογημένο και τεκμηριωμένο αίτημα ένστασης, το οποίο θα εξετάζεται από την αντίστοιχη αρμόδια υπηρεσία. Από την ημέρα που ανακοινώθηκε η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, 208.000 πολίτες άνω των 60 ετών έκαναν εμβόλιο. Από την 1η Φεβρουαρίου το πιστοποιητικό εμβολιασμού πάβει να ισχύει για όσους πολίτες άνω των 18 ετών δεν έχουν κάνει την αναμνηστική δόση. Αντιδράσεις και κριτική για τους χειρισμούς της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση. Θύελα οι αντιδράσεις εκπαιδευτικών γονέων για τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων. 21 τα γυμνάσια Λύκειας στο Ηράκλειο που τελούν σήμερα υποκατάληψη. Πικετοφορία στις 20 Ιανουαρίου στην Πλατεία Ελευθερίας για τη διεκδίκηση μέτρων προστασίας και μόρφωσης διοργανώνει η Ένωση Γονέων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου. Αντιμέτωπη με την απειλή μια ασυνήθιστα μακρά περίοδου γρήπη, παράλληλα με την COVID-19 η Ευρώπη, καθώς το Δεκέμβριο ο αριθμός των ασθενών στις ευρωπαϊκές μονάδες εντατικής θεραπείας αυξανόταν σταθερά, φτάνοντας στους 43 την τελευταία εβδομάδα του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία του ECDC και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Μια έξαρση της γρήπης παράλληλα με την επιδημία COVID-19 μπορεί να ασκήσει υπερβολική πίεση στα ήδη πιεσμένα συστήματα υγείας, όπως αναφέρει στην έκθεσή του το ECDC. Αδιάθετο ακόμα και σήμερα ένα μεγάλο μέρος των αντιγρυπικών εμβολίων σύμφωνα με τους ειδικούς. Εξαιρετικά προσεκτικοί σεισμολόγοι στις δηλώσεις τους για την έντονη σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων ημερών στο Ηράκλειο. Ο ελλαδικός χώρος εδώ και 2 χρόνια βρίσκεται σε σεισμική έξαρση, είπε σήμερα στον 984 ο Διευθυντής Ερευνών Σεισμολογίας στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Γεράσιμος Παπαδόπουλος, κάτι που μπορεί να αποτελεί ένδειξη εισόδου πλέον σε πιο ήρεμη περίοδο σταδιακά.
για τη σεισμική δραστηριότητα επί τριημέρου βορειότερα και δυτικά του Αρκαλοχωρίου, είπε ότι αυτή είναι εκτός της περιοχής του. Υπάρχει εγρήγορση και παρατήρηση ενός φαινομένου που ακόμα τα στοιχεία συλλέγονται, άρα ουδής μπορεί να πει με βεβαιότητα να είμαστε μπροστά σε σεισμικά σμήνη, οπότε θα έχουμε το καλό σενάριο σταδιακής εκτόνωσης ή σε πρόδρομα φαινόμενα σεισμικής δραστηριότητας εντονότερης. Ωστόσο, το γεγονός ότι το επίκεντρο είναι σε βάθη μεγαλύτερα, από 15 χιλιόμετρα έως 35 χιλιόμετρα, είναι μια ένδειξη ότι μάλλον δύσκολα θα ενεργοποιούνταν παράπλευρα άλλα γνωστά ρήγματα. Ο κύριος Παπαδόπουλος αποκάλυψε ότι ολοκληρώθηκε και η μελέτη εργασία της ομάδας του για το Αρκαλοχώρι, που σύντομα θα δημοσιευθεί σε διεθνές περιοδικό και από την οποία φαίνεται ότι πλέον η περιοχή εισέρχεται σε μια κανονικότητα μετά το μεγάλο σεισμό του Σεπτέμβρη με μεγάλη βεβαιότητα. Η μελέτη αυτή είπε αποκαλύπτει ότι εκτός από το επιφανειακό ρήγμα που προκάλεσε το σεισμό, υπάρχει και ένα βαθύτερο στο υπόστρωμα του γνωστού πλέον, που επίσης έπαιξε το ρόλο του στο μεγάλο σεισμό. Ξεκίνησε το πρωί η τοποθέτηση των οικίσκων, στους οποίους θα στεγαστεί προσωρινά το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, που υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια των σεισμών του Σεπτεμβρίου. Οι 18 οικίσκοι τοποθετούνται σε ακίνητο επί της παραλιακής ιδιοκτησίας κατά το μεγαλύτερο μέρος του οργανισμού λιμένος Ηρακλείου. Οι εργασίες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως την προσεγή Παρασκευή 21 Ιανουαρίου, ενώ η μεταστέγαση του σχολείου προβλέπεται για τις αρχές Φεβρουαρίου. Η μεταστέγαση θα διαρκέσει έως ότου το κτίριο να είναι και πάλι έτοιμο και ασφαλές. Στη συνέχεια, οι οικίσκοι θα παραμείνουν στην ίδια θέση για να καλύψουν τυχόν έκτακτες ανάγκες σχολικής στέγης που θα προκύψουν. Θηρίου οικονομικές υποχρεώσεις για τους σεισμόπληκτους του Αρκαλοχώρι. Καθησυχαστικές δεσμεύσεις προς το παρόν Μανώλη Φραγκάκη. Μερική δικαίωση για το Σύλλογο Σεισμόπληκτων Ελπίδα. Η απαλλαγή και η μείωση των δημοτικών τελών για το 2022 στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδος με απόφαση του Δήμου. Αν κατηγορία πληγέντων παρά το γεγονός ότι η πολιτεία θα έπρεπε να είχε μεριμνήσει ώστε να καλυφθεί το σύνολο των κατοίκων και επιχειρήσεων στην περιοχή. Συνεχίζονται οι διεκδικήσεις μας από την πολιτεία καθημερινά, η θέση του ιδίου στον 984. Απαντώντας στα ερωτήματα, ο κ. Φραγκάκης και στις ανησυχίες των πληγέντων είπε ότι για το 2022 δεν θα επιβαρυνθούν με δημοτικά τέλη οι ιδιοκτήτες κίτρινων και κόκκινων σπιτιών, σε αντίθεση με τους διαμένοντες σε πράσινα χαρακτηρισμένα οικίματα, για την οικονομική ενίσχυση του Δήμου. Αναφερόμενος στις επιχειρήσεις, είπε πως απόφαση είναι η μείωση των τελών σε ποσοστό 50% στο σύνολο της επιχειρηματικότητας. Διαβεβαίωσε τους διαμένοντες σε οικίσκους πως το ρεύμα το πληρώνει ο Δήμος και πως διεκδικεί από την πολιτεία να καλύψει τις ανάγκες αυτές, ώστε και μελλοντικά να μην επιβαρυνθεί κανείς πολίτης. Μάλιστα, με έγγραφό του προς τον αρμόδιο υπουργό, ζητά και το ποσό που οφείλεται στην επιχείρηση ηλεκτρισμού για την ηλεκτροδότηση των καταβλισμών, που αναμένεται να φτάσει στις 150 με 160 χιλιάδες ευρώ. Την άμεση εκταμίευση πίστωσης για την αποξήλωση του Ταρατσόκηπου και για την μόνωση της οροφής του κτηρίου στο 23ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου, για το οποίο γνωρίζουν εδώ και χρόνια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου και Σχολική Επιτροπή, μετά τη διαρροή νερού, το βραχυκύκλωμα στα φώτα της οροφής εντός του γραφείου των διδασκόντων και τις φλόγες που προκλήθηκαν εν ώρα μαθήματος, και ενώ το σχολείο ήταν γεμάτο παιδιά, ζητά ο Σύλλογος Γονέων του 23ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου με ανακοίνωσή του. Αυξήσεις ύψους 22 με 25% έρχονται προσεχώς στους λογαριασμούς του νερού στο Ηράκλειο με βάση τη νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΙΑΗ για το 2022, η οποία έχει ψηφιστεί ήδη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης και περνά σήμερα από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου. Μόνο τα έκτακτα περιστατικά εξυπηρετούνται σήμερα, 3η 18 Ιανουαρίου, στο Δημοτικό Ιατρείο, 4ο Τόμι, που βρίσκεται επί της οδού Ιακύνθου 9 στα Καμίνια, λόγω εργασιών που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της μονάδας. Το ιατρείο θα λειτουργήσει κανονικά από αύριο Τετάρτη, 19 του μηνά. Κάλεσμα απίφθινε προς όλους τους ξενοδοχοϊπαλλήλους στο Σωματείο Ξενοδοχοϊπαλλήλων Όμου Ηρακλείου να ασκήσουν το δικαίωμά τους στην επαναπρόσληψη, διασφαλίζοντας την θέση της εργασίας τους. Τροπολογία με την οποία ζητείται από την κυβέρνηση να ακυρώσει τη φορολόγηση που έχει επιβάλει στενοδρομικά των συνταξιούχων, κατέθεσε σήμερα Τρίτη ο ΣΥΡΙΖΑ. Ζητείται η μηδενική φορολόγηση των
αναδρομικών ενδεκάμινου που καταβλήθηκαν περικομμένα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στους συνταξιούχους του 2020 για τις μειώσεις συντάξεων των μνημονιακών νόμων 4093 του 12 και 4051 του 12 που κρίθηκαν αντισυνταγματικοί. Περιορισμό του πρωτογενούς ελλείμματος του προϋπολογισμού του 2021 δείχνουν τα προσωρινά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς οι απόλυτους αριθμούς περιορίστηκε κατά περίπου 2 δις ευρώ στα 10,985 δις ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 12,946. Μέσα σε μία εβδομάδα ξεπέρασαν τις 250.000 οι νέοι από 15 έως 29 ετών που δήλωσαν τον αριθμό τους στη νέα πλατφόρμα mobilespeace.gov.gr και απαλλάσσονται πλήρως από τα τέλη κινητής τηλεφωνίας, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Τροχαίο τα ξημερώματα στο δρόμο από Σκαλάνη προς Πεζά στο Ηράκλειο, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε 22χρονος. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βγήκε εκτός πορείας και αναποδογύρισε με αποτέλεσμα και τον ελαφρύ τραυματισμό του οδηγού. Οι ειδικοί του τον μετέφεραν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Σε δηλητηρίαση από μονοξίδιο του άνθρακα οφείλεται ο θάνατος των δύο ηλικιωμένων στους Πεύκους Σιτίες την Κυριακή. Το πόρισμα των ιατροδικαστών που διενήργησαν την νεκροψία νεκροτομία αργά χθες το απόγευμα στις ορούς των Θεόφιλου και Ευρύκλειας Καναβάκη δείχνει ότι ο θάνατό τους προήλθε από δηλητηρίαση από το μονοξίδιο του άνθρακα, λόγω του ότι οι ηλικιωμένοι έπεσαν για ύπνο αφήνοντας για να ζεσταθούν πολλά ξύλα στο τζάκι τους, ενώ δεν είχαν αφήσει κάποιο παράθυρο ανοιχτό να αερίζεται ο χώρος. Οι δύο ηλικιωμένοι εντοπίστηκαν νεκροί το απόγευμα της Κυριακής 16 Ιανουαρίου στο σπίτι τους από την κόρη τους που τους αναζητούσε από το προηγούμενο βράδυ. Απάτη με πρόσχημα τη χορήγηση επιδόματος εμβολιασμού κατά της COVID-19 και θύμα 54χρονα, από τον οποίο επιτίδιος απέσπασε. Το ποσό των 19.000 ευρώ ερευνούν οι αστυνομικές αρχές της Κατερίνης. Όπως κατήγγειλε το θύμα, άγνωστος του τηλεφώνησε το προηγούμενο διάστημα και με το παραπάνω πρόσχημα απέσπασε τον αριθμό και το πιν της τραπεζικής του κάρτας, ξαφρίζοντας εν συνεχεία τον τραπεζικό του λογαριασμό. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 του μήνα στο χώρο της Εκκλησίας της Ενωρίας του Αγίου Γεωργίου Αυγενικής από τις 10 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι. Διοργανώνεται από τον Αιματοκρίτη μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αυγενικής, την τοπική κοινότητα και την Ενωρία Αυγενικής. Οι αιμοληψίες θα πραγματοποιηθούν από την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Επίσης, η πρώτη εθελοντική αιμοδοσία από την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο Γάζι, στο χώρο του ΚΑΠΗ. Η εθελοντική αιμοδοσία εντάσσεται σε ένα κύκλο αιμοδοσιών που έχει προγραμματιστεί στη διάρκεια του έτους από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Μαλεβιζίου σε συνεργασία με την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Η Ρομπέρτα Μετσόλα εξελέγει νέα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι 43 ετών από τη Μάλτα και ανήκει στην πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Εξελέγει από την πρώτη ψηφοφορία λαμβάνοντας 450 ψήφους σε σύνολο 690 ψηφισάντων. Διαδέχεται τον Νταβίτε Σασόλη, ο οποίος πέθανε ευνηδίως την προηγούμενη εβδομάδα. Το πρώτο που θα ήθελα να κάνω είναι να τιμήσω την κληρονομιά του Νταβίτε Σασόλη, ήταν τα πρώτα λόγια. Η Βόρεια Κορέα ανέφερε σήμερα ότι δοκίμασε δύο τακτικά κατευθυνόμενα βλήματα την προηγούμενη μέρα για να επαληθεύσει την ακρίβεια αυτού του οπλικού συστήματος σε αυτό που είναι ήδη η τέταρτη επίδειξη δύναμης μέσα σε δύο εβδομάδες. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφαιρεί την Αργεντινή, την Αυστραλία και τον Καναδά από τη λίστα των χωρών για τις οποίες πρέπει να αρθούν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί. Όπως ορίζεται στη σύσταση του Συμβουλίου, ο κατάλογος αυτός θα συνεχίσει να αναθεωρείται κάθε δύο εβδομάδες και ανάλογα με την περίπτωση να ενημερώνεται. Εύρειας κλίμακας συστηματικές διακρίσεις βάση του φύλου θεσμοθετεί η ηγεσία των Ταλιμπάν και προχωρά στην άσκηση βίας σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών στο Αφγανιστάν, που προειδοποίησε χθες ομάδα 36 ειδικών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 984 Νέα και Sports στην ώρα τους.
Στην ομάδα του Ηρακλείου ξεκινούν την προετοιμασία για την αναμέτρηση του Σαββάτου με αντίπαλο τον Πανετολικό, όπου στόχος είναι η επιστροφή στις νίκες. Η ΚΕΔ ανακοίνωσε χθες τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις εξαναβολή στη Super League 2 το διήμερο Τετάρτη και Πέμπτη. Για τις κριτικές ομάδες, το ηρόδοτος επισκοπή διαιτητής αύριο θα είναι ο Μαχαίρας των Αθηνών. Στο Παναθηναϊκός Β' Οφ Ιεράπετρας, ο Ματσούκας από την Ετωλοκαρνανία. Και την Πέμπτη στο Διαγόρας Εργοτέλης, επίσης ο από την Αθήνα διαιτητής Μπαϊρακτάρης. Νίκη χθες του Παναθηναϊκού επί του Απόλλωνα στην Πάτρα με 48-90 στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 12η αγωνιστική της Basket League. 84. Ο καιρός. Νεφελώδης ο καιρός, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως τους 15 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.